Μπήκε ο Οκτώβρη, κυρίε και κύριοι, και τι καλύτερο από το να δούμε προτάσει για PC. Τέσσερις διαφορετικέ προτάσει για PC, έτσι ώστε να βρείτε το ιδανικό για εσά. Και βέβαια, όλα τα κομμάτια θα τα βρούμε μέσα από το Scrooge που κάνει σύγκριση τιμών, έτσι ώστε να βρούμε τα καλύτερα κομμάτια στι καλύτερε τιμέ. Επίση, να σα θυμίσω να κάνετε ένα like αυτό το βίντεο, γιατί αλλιώ ο αλγόριθμο του YouTube κοιμάται Όρθιος. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο PC που έχουμε για σήμερα που είναι στα 500 ευρώ. Για μητρική έχουμε την MSI B450M Pro VDH Max, η οποία είναι μια πολύ γνωστή οικονομική μητρική. Έχει τα παρέτα που χρειαζόμαστε. Εγώ κοιτάζω πάντα για παράδειγμα να παίρνει 4 RAM πάνω η μητρική για να μπορούμε να κάνουμε αναβάθμιση στο μέλλον. Εννοείται παίρνει NVMe και πίσω έχουμε και μπόλκε έτσι υποδοχέ για να συνδέσουμε τα διάφορα περιφερειακά μα και όχι μόνο. Προχωράμε τώρα στον επεξεργαστή όπου θα πάμε στον AMD Ryzen 5 5500 ο οποίος έχει 6 πυρήνες και 12 threads ο συγκεκριμένος εδώ πέρα επεξεργαστής πολύ τίμιος για τα κάτω από 100 ευρώ που ζητάει και έχει και ψύχτρα μέσα στο κουτί οπότε θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας κατευθείαν έτσι. Συνεχίζουμε τώρα μια και δεν έχει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών ο συγκεκριμένος ο επεξεργαστής θα βάλουμε μια ξεχωριστή και για την ακρίβεια θα βάλουμε την Asus Radeon RX 6600 με τα 8 GB. Είναι μια τίμια οικονομική κάρτα γραφικών. Έχει και σύστημα ψήξη με δύο ανεμιστήρες οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να βάλουμε μπόλικε οθόνε, οπότε τι παραπάνω να ζητήσει κάποιο. Σε RAM τώρα εννοείται θα παίξουμε σε dual channel για να έχουμε πιο μεγάλη έτσι, ταχύτητα και καλύτερε επιδόσει. Θα παίξουμε λοιπόν σε δύο οχτάρε από την Corsair Vengeance LPX 16GB στα 3600GB. Και μάλιστα οι συγκεκριμένε RAM, το καλό που έχουν είναι ότι έχουμε και CAS 16. Οπότε έχουμε ένα πολύ γρήγορο τίμιο κοιτάκι. Μάλιστα στο μέλλον, αν θέλουμε, μπορούμε να τα κάνουμε και 32. Προχωράμε σε SSD που θα έχουμε Crucial P3 στο 1TB. Έχουμε ανάγνωση 3.500 MB το δευτερόλεπτο και εγγραφή 3.000. Από του πιο οικονομικού NVMe, παρόλα αυτά αρκετά γρήγορο και ποιοτικό NVMe συγκεκριμένο και δεν μένουμε εδώ πέρα. Έχουμε για τροφοδοτικό ένα Big System Power 10 στα 550 W, λίγο παραπάνω από αυτά που χρειαζόμαστε για να έχουμε έτσι και λίγο τον αέρα μα. είναι και 80 Plus Bronze, οπότε να έχουμε και μία αλφα ποιότητα σε ένα οικονομικό σύστημα που φτιάχνουμε. Το τελευταίο που μένει είναι το κουτάκι μα που θα βάλω το Aero Cool Shard. Το έχω χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο κουτί. Έχει πουλήσει αρκετά και γενικότερα είναι ένα τίμιο οικονομικό κουτάκι. Προχωράμε τώρα στο επόμενο build που θα είναι και στα 1000 ευρώ. Και ξεκινάμε με τη μητρική που θα μπούμε από την πλευρά τη Intel στη συγκεκριμένη περίπτωση και έχουμε μια MSI Pro B760 p WiFi ddr 4 για να μπορούμε να βάλουμε και πιο οικονομικέ μνήμε. Εδώ πέρα είναι full εξοπλισμένη μητρική, έχουμε ψήξη εννοείται στα VRM, τέσσερα ντιμάκια για RAM και αυτό εννοείται. Μπορούμε να συνδέσουμε Wi-Fi και Bluetooth και εννοείται πίσω έχουμε και μπόλικε υποδοχέ για να συνδέσουμε ό,τι άλλο χρειαζόμαστε όπω επίση και πολύ κανένα ήχο. Σε επεξεργαστή τώρα θα πάμε στον Intel Core i5 13400F. Δεκαπύρνο επεξεργαστή. Το F σημαίνει ότι δεν έχει ενσωματωμένα γραφικά. Μέσα στη συσκευασία δεν έχει και ψύκτρα. Παρ' αυτά είναι ένα πολύ τίμιο επεξεργαστή για τα χρήματα που ζητάει. Και πάμε να τσεκάρουμε τώρα τι ψύκτρα θα βάλουμε. Θα βάλουμε μια Deepcool AG400BK ARGB. Είναι όμορφη, μαύρη. Έχουμε και έναν ARGB ανεμιστήρα για να προσθέσουμε το κάτι παραπάνω μέσα στο σύστημα. Και εννοείται θα ψήξει άνετα τον 13400F. Μια και δεν έχει ενσωματωμένα γραφικά, θα χρειαστούμε εννοείται ξεχωριστή κάρτα γραφικών και θα πά σε μια XFX Radeon RX 6800. Παρότι έχει βγει η 7000 σειρά, εδώ και καιρό η 7600, ξέρω εγώ για παράδειγμα, από την AMD, η 6800 συνεχίζει να είναι ένα πολύ καλό value for money από θέμα επιδόσεων και για τα χρήματα που δίνουμε. Εννοείται έχουμε και μια έκδοση με τρει ανεμιστήρε εδώ πέρα, οπότε θα έχουμε και καλή ψήξη, οπότε θα είμαστε OK. Τώρα προχωράμε και πάμε στις μνήμε yeah. που θα χρησιμοποιήσω αυτές που είχα και στο προηγούμενο έτσι build. Θα πάμε στις Corsair Vengeance LPX 16GB, 3600MHz με CAS 16 και εννοείται στο μέλλον, αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και την αναβάθμιση. Σε δει επίση, θα χρησιμοποιήσω τον ίδιο που πάλι έχουμε τον Crucial P3 στο 1 tb Και προχωράμε τώρα στο τροφοδοτικό που πρέπει εδώ να κάνουμε μια αναβάθμιση και θα πάμε στο Seasonic B12BC 750W, μια και έχουμε και μια πιο δυνατή καρταγραφικών. 80Plus Bronze, η Seasonic είναι μια πολύ ποιοτική εταιρεία, οπότε θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Το τελευταίο που μένει είναι το κουτί που θα πάω στο Barrett νούμερο 3, το οποίο είναι ένα αρκετά όμορφο κουτάκι, έχουμε και 4 προκατεστημένε. Στου ARGB ανεμιστήρε για να έχουμε και το κάτι παραπάνω. Σύνοντα μπροστά είναι και μέσα στο συγκεκριμένο κουτί για να μπαίνει και μπόλικο αέρα και να ψύχεται το σύστημά μα. Συνεχίζουμε τώρα στα 1500 ευρώ και για να δούμε τι έχουμε. Ξεκινάμε με τη μητρική που θα πάμε σε μια MSI Pro B650Mα m WiFi. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα πάμε σε AM5 Socket από την AMD. Είναι λίγο πιο μαζεμένη η μητρική παρόλα αυτά. 4 αντιμάκια RAM, 6 VRM, 2 NVMe μπορεί να πάρει πάνω και εννοείται ότι έχουμε Wi-Fi, Bluetooth και μπόλικες USB στο πίσω μέρος οπότε είμαστε full καλυμμένοι. Σε επεξεργαστή τώρα θα πάμε σε μια πιο πρόσφατη ας το πούμε έτσι κυκλοφορία στον AMD Ryzen 7 7800X 3D το 3D τι σημαίνει, στην ουσία είναι η CAS που έχει μέσα ο επεξεργαστή, που αυτό τον κάνει να είναι πολύ καλύτερο στα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι είναι και ένα πολύ ικανοποιητικό οχταπύρονο επεξεργαστή για να κάνουμε και πιο βαριέ διεργασίε, έτσι. Οπότε αυτό εδώ θα είναι ο επεξεργαστή μα. Και για ψύχρα θα πάμε πάλι στην Deepcool, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε στην AG620BK ARGB. Πολύ τούμπανη ψύκτρα με δύο ARGB ανεμιστήρες, είναι γομάρι συγκεκριμένη ψύκτρα και αυτό που μου αρέσει είναι η τιμή της. Είναι και όμορφη και αποδοτική και πάρα πολύ οικονομική. Σε κάρτα γραφικό θα πάμε σε μια αρκετά δυνατή, σε μια Sapphire Radeon RX 7800 XT πολύ τούμπανη κάρτα γραφικών εννοείται για να παίξουμε τα παιχνίδια μας αλλά να κάνουμε και όποια άλλη διεργασία χρειαζόμαστε και μάλιστα είναι και σε μια ας το πούμε λογική τιμή και δεν μένουμε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε σε RAM τώρα θα πάμε στην Kingston DTR5 εννοείται 16GB 2 χτάρε. ξαναλέω μπορούμε να κάνουμε αναβάθμιση στο μέλλον. Έχουμε ένα τίμιο κοιτάκι με 5600 MHz και CAS έχουμε 36. Οπότε έχουμε και τα δύο ντυμάκια Άρα έχουμε και το Dual Channel, θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό που μένει τώρα είναι ο SSD που και εδώ θα έχουμε μια αναβάθμιση. Θα πάμε στο Western Digital SN770 στο 1TB, ένας PCI Express Gen 4 SSD NVMe, ο οποίο μάλιστα έχει και 5.150 MB ανάγνωση και σχεδόν 5.000 MB εγγραφή. Οπότε έχουμε έναν γρήγορο και αρκετά ποιοτικό SSD NVMe για το λειτουργικό, για αρχεία, για παιχνίδια και για ό,τι άλλο θέλουμε. Σε τροφοδοτικό τώρα θα πάμε σε ένα 850 από την Be Quiet και για την ακρίβεια το System Power 10, το οποίο μάλιστα είναι και 80 Plus Gold. Οπότε ανεβαίνουμε και μια βαθμίδα πιο πάνω σε ένα πιο ποιοτικό τροφοδοτικό. Για να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, δεν είναι modular, θα έχουμε όλα τα καλώδια μέσα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να είναι ένα πολύ ποιοτικό τροφοδοτικό Και τέλος για κουτί το πάρα πολύ γνωστό Cougar MX410MSG RGB Έχουμε full ARGB στο συγκεκριμένο κουτί Έχουμε μέσα μπροστά για να μπαίνει μπόλικος αέρας Μιας και έχουμε ένα έτσι λίγο πιο ενεργοβόρο σύστημα Οπότε θα κάνει μια χαρά τη δουλειά μας Και φτάσαμε στο τελευταίο και πιο δυνατό build για σήμερα που είναι στις 2000 ευρώ Ξεκινάμε και πάμε τώρα στην Intel Πάλι θα έχουμε μια MSI Pro Z790P WiFi να έχουμε και το Z790 αν θέλουμε να κάνουμε και κάποιο overclock εάν θελήσουμε εννοείται είναι μια πολύ τούμπανη μητρική έχουμε 2 πίνα για τροφοδοσία έχουμε wifi, έχουμε 4 RAM φυσικά και μπορούμε να βάλουμε και μέχρι και 4 NVMe εδώ πάνω οπότε έχουμε σίγουρα μια μητρική που μπορεί να πάρει αρκετή αναβάθμιση προχωράμε τώρα και στον επεξεργαστή όπου θα πάμε στον Intel Core i7 13700 kf το K σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και overclock εάν θελήσουμε για να κυνηγήσουμε το κάτι παραπάνω το F σημαίνει ότι δεν έχουμε ενσωματωμένο γραφικά για να γλιτώσουμε έτσι και κάποια χρήματα. Σε ψήκτρα τώρα θα παραμείνω στην ίδια, μια και η AGX20 είναι πολύ τίμια και μπορεί να δεχθεί και κάποιο overclock και συγκεκριμένη ψυχρούλα εδώ. Στην ότι είναι και πάρα πολύ όμορφη, οπότε δεν βρήκα λόγο να κάνω κάποια αντικατάσταση. Και προχωράμε στην κάρτα γραφικών, όπου θα πάω σε μια Sapphire Radeon RX 7900 XTX, η οποία τώρα για το χιλιάρικο που παίζει στο περίπου είναι μια πολύ δυνατή κάρτα γραφικών και είναι κοντά στα ίδια χρήματα με μια 4070 Ti, παρόλα αυτά είναι αρκετά πιο δυνατή. Οπότε γι' αυτό κιόλας επέλεξα να πάω σε αυτήν εδώ. Συνεχίζοντα, περνάμε στις RAM. Θα πάμε στα 32GB, μια και φτάνουμε ένα έτσι πιο δυνατό σύστημα. Από την G-Skill έχουμε λοιπόν 32GB, δύο για το Dual Channel. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε και 6000 MHz στην ταχύτητα αλλά και CL30 οπότε έχουμε ένα οικονομικό παρόλα αυτά αρκετά γρήγορο κοιτάκι σε RAM σε SSD τον πολύ γνωστό Kingston KC3000 ο οποίος είναι Gen 4 NVMe και μάλιστα πολύ γρήγορος από ό,τι βλέπετε και από τις ταχύτητες 7 GB δευτερόλεπτο ανάγνωση και 6 σε εγγραφή τίμιο και έχει πουλήσει μάλιστα και πάρα πολύ. Και στο τροφοδοτικό θα πάμε τώρα σε κάτι επίση πιο του μπανιάρικο 850 από την Cooler Master, το MWE V2, 80 Plus Gold και μάλιστα το συγκεκριμένο τροφοδοτικό είναι και full modular, έτσι ώστε να βάλουμε τα καλώδια που χρειαζόμαστε εμεί μόνο πάνω για να κάνουμε και πιο εύκολα cable management. Το τελευταίο που μένει είναι το κουτί που θα πάω στο Lian Lee Lancool 215, το οποίο έχουμε δύο μεγάλου ARGB ανεμιστήρε μπροστά με MES. Γενικότερα είναι ένα πολύ γνωστό και ποιοτικό κουτί και θα φιλοξενήσει άνετα το υπόλοιπο σύστημα μέσα. Μια και βρισκόμαστε όμω στο Scrooge, δεν ξεχνάμε να τσεκάρουμε και το Scrooge Plus που, από ό,τι βλέπατε και εγώ το έχω ενεργοποιήσει και έχω γλιτώσει αρκετά χρήματα χρησιμοποιώντα το. Και μάλιστα, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να μαζεύει και coins με τι αγορέ που κάνει μέσα από το Scrooge και έτσι να παίρνει και ωραία κουπονάκια για να κάνει τι επόμενε αγορέ σου πιο οικονομικά. Επίση, μια και τα PC είναι κάτι αρκετά ακριβό, μπορούμε να τσεκάρουμε και το πρόγραμμα δόσεις για όλους που μπορείτε να βγάλετε δόσεις εύκολα και γρήγορα έτσι ώστε να πάρετε το PC σας σήμερα. Μπορείτε όλα αυτά να τα τσεκάρετε στα link που θα έχω κάτω στην περιγραφή για να μην τα ψάχνετε και πάρα πολύ. Επίσης να κάνετε ένα like, μια εγγραφή και ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο. Βασικά θα ήθελα να μου σχολιάσετε τι τιμές θα θέλατε να δείτε στο επόμενο βίντεο για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για εσάς. Και αυτό ήταν παιδιά μου, να περνάτε καλά και εμεί τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!